Ψαρνίδη. Όπως ήδης θα έχετε δει, αγαπητοί φίλοι, το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι το ποδήλατο ως τρόπο ζωής στην καθημερινότητά μας. Κοντά μας δεν θα μπορούσε να μην είναι ο πιο ειδικός να μας μιλήσει για το ποδήλατο. Ο άνθρωπος που τρεις φορές έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, 12 φορές πρωταθλητής Ελλάδος, έχει σπάσει 20 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα race track. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε την Ολυμπιακή διάκριση στην ποδηλασία πίστας. Είναι ο Ολυμπιονίκης του αθλήματος ποδηλασίας, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες αθλητές, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Χειμωνέτος. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, σε μία σύνδεση μέσω Skype. Θα τον έχουμε σε λίγο, θα τον ξανακαλέσουμε. Ας πούμε δύο πράγματα για το ποδήλατο. Το ποδήλατο τα τελευταία χρόνια αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας. Το βλέπουμε στην καθημερινότητα ακόμη και μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλοίς κόσμος μεταφέρεται μέσω αυτού για να διανύσει μεγάλες αποστάσεις. Το ποδήλατο αρχίζει και γίνεται μέσω θέμα εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και σιγά σιγά εξελίσσεται ως και μέσω μετακίνησης. Αλλά βέβαια περισσότερο θα μας πει σε λίγο ο καλεσμένος μας. Γιατί όπως ξέρετε κάθε φορά και λέμε από την εκπομπή, για κάθε θέμα που αναπτύσσουμε στην εκπομπή καλούμε τους ειδικούς. Πριν 2 χρόνια είχε γίνει μία παρουσίαση στο Ίδρυμα Νιάρχος με θέμα το ποδήλατο και τον τουρισμό, αλλά παρουσιάζανε από διάφορες χώρες. Ήταν ο πρέσβης της Ολλανδίας, της Αμερικής και παρουσιάσαν το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης στις πόλεις τους και αναδείχνουν και τις πρωτεύουσες της κάθε χώρας. Βέβαια η Ολλανδία, όλοι ξέρουμε ότι είναι μια κατεξοχήν χώρα που κινούνται οι κάτοικοί της με το ποδήλατο. Είναι πιο πολλά, σε κάποιες σημεία είναι πιο πολλά τα ποδήλατα από ότι τα αυτοκίνητα και αυτό σε ένα σημείο είναι ευχάριστο, αλλά έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να μην ξέρουν που να παρκάρουν, που να αφήσουν τα ποδήλατά τους. Είχε γίνει, που λέτε, μια συζήτηση, μια παρουσίαση και
είχα την χαρά και την τιμή να παρευρίσκομαι σε αυτή την ημερίδα, όπου μας έλεγε ο πρέσβης της Αμερικής ότι είναι Ευηνός Ποβιλάτης και παρόλες οι δυσκολίες διανύει αρκετές αποστάσεις και μέσα στην Αθήνα. Εύχεται σύντομα να αναπτυχθεί η παραλιακή. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε αυτό που έχουμε ακούσει σαν Αθηναϊκή Ριβιέρα, έτσι ώστε μικροί μεγάλοι να μπορούν να χαίρονται τη φύση, τη θάλασσα και να διανύουν ωραίες διαδρομές. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το διάστημα έχουν αναπτυχθεί πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή της Λεωφόρου Συγκρού, βλέποντας την παραλία, και αυτό κάτι σημαίνει γενικότερα στο θέμα της ανάπτυξης, που δείχνει ότι αρχίζουν και εμπιστεύονται τη χώρα μας στο θέμα της ανάπτυξης και του τουρισμού, και επιπλέον θα δίνεται και η δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης και μετακίνησης. Το ποδήλατο πρέπει να μπει σαν συνείδηση, αλλά και σαν εκμάθηση από μικρή ηλικία, και μέσα από την οικογένεια και μέσα από τα σχολιά, πριν φτάσουμε στο κομμάτι το αθλητικό, το οποίο θα μας εξηγήσει και ο καλεσμένος μας, που έχει, φαντάζομαι, αρκετά να μας πει και από την εμπειρία του, την αθλητική. Σαν πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό που λέμε οδική παιδεία, την οποία στη χώρα μας δεν έχουμε, ακόμη και πεζοί, ακόμη και με κάθε μέσο, δεν έχουμε οδική συμπεριφορά. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει και σαν μάθημα μέσα στα σχολιά, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες ημερίδες και παρουσιάσεις στο θέμα και της ασφάλειας, και να φτάσουμε και να σεβόμαστε και τους ποδηλάτες. Σιγά σιγά φτιάχνονται οι οδικοί δρόμοι, κυρίως οι επαρχιακοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χωράει μεγαλύτερη ανάπτυξη, για να νιώθουν πιο ασφαλείς. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν σε επαρχιακούς δρόμους πινακίδες σήμανσης που να δείχνουν ότι υπάρχει και διέλευση από ποδηλάτες. Στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε εκτενέστερα πάνω στο θέμα αυτό. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.
Καλησπέρα. Παναγιώτη, αν δεν μιλάς στον ελληνικό, εγώ θα κλείσω τη σύνδεση. Κοίτα να δεις, η εμπειρία μου στο ποδήλατο το πράγμα είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Εγώ ξεκίνησα να κάνω ποδηλασία το 1987, φαντάζω, όταν ήμουν γύρω στα 14 χρονών. Τώρα πάντα τους υπολογισμούς για το πόσο χρονών είμαι. Τώρα, κοίτα να δεις, τότε δεν πίστευα ποτέ στα μάτια μου ή δεν πίστευα ποτέ ότι κάτι θα γίνει στην ποδηλάδα και στην ποδηλασία θα γίνει κάτι τόσο διαφορετικό ότι ο Έλληνας θα αγαπήσει τόσο πολύ το ποδήλατο. Μπορώ να σου πω ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90 άρχισε το ποδήλατο πλέον στην Ελλάδα και μετά από διακρίσεις σχετικές μας να ο κόσμος να το βάλει στη ζωή του. Άρχισαν τα free day, άρχισαν οι ομάδες να οργανώνονται βράδυ, να κάνουν βόλτες, δεν ξέρω ποιος τα θυμάται που κλείναν τους δρόμους. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ. Μου φάνηκε εξωπραγματικό ότι στην Ελλάδα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πράγματι είχα χαρεί τόσο πολύ. Φυσικά εκείνη την εποχή εγώ είχα φόκους με τους αγώνες Ολυμπιακούς το 2004, το αγωνιστικό κομμάτι και στην πίστα και ειδικά τρέχαμε σε αγώνες από εδώ και από εκεί. Δεν είχα δώσει τόσο έμφαση. Και μετέπειτα είδα ότι αυτό το πράγμα συνεχίστηκε και θέλω να σου πω ότι το ποδήλατο κερδίζει κάθε μέρα έδαφος και νομίζω όλο και περισσότεροι κάνουν ποδήλατο στην Ελλάδα. Συν το ότι έχει επέλθει και η πράσινη ενέργεια και η ηλεκτρική ενέργεια και το ποδήλατο ηλεκτρικό που πλέον είναι νομίζω must κάποιος που θέλει να κάνει ποδήλατο με οποιοδήποτε ενδιασμό για να έχει, δηλαδή θα πρέπει να πάρει ηλεκτρικό ποδήλατο, αν μη τι άλλο. Ήταν η ερώτηση που μου έχει κάνει η ακροάτρια να κάνει στον καλεσμένο σου εάν προτείνει το ηλεκτρικό ποδήλατο ίσως για κάποιους που είναι λίγο πιο απλό ας πούμε, και όχι τόσο δύσκολο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι δύσκολο, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το πράγμα. Σίγουρα η τεχνολογία και τα ποδήλατα, πέραν να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια ακόμη ποδήλατα. Και τα υλικά νομίζω ότι τη κατασκευή. Ναι, κοίτα. Ναι, εννοείται. Τώρα υπάρχουν κάρμπον, πανάλαφρα, με τρελές ποιότητες. Αποδίδουν όλα στο πετάλι, δεν χάνεται καθόλου η δύναμή σου. Μπορείς να κάνεις διαδρομές. Υπάρχουν όλων των ειδών ποδήλατα, δηλαδή μπορεί να είναι mountain, πόλη, αγωνιστικό, φιξάκι που κάνουν κάποιοι, BMX. Εδώ γίνεται το BMX, Ολυμπιακό αγώνισμα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ναι, και το ηλεκτρικό τέλος πάντων είναι ό,τι καλύτερο γιατί κάποιος μπορεί να δυσκολεύεται. Αν και αυτός θα κάνει και κανονικό ποδήλατο, θα του φανεί πανεύκολο. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω γενικότερα κάποιες πόλεις στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και σε υποδομή σε σύγκριση με κάποιες άλλες. Θα ήθελες να μας κάνεις μια αναφορά και κατά πόσο βλέπεις ότι και το κράτος βοηθάει σε αυτή την εξέλιξη του ποδηλάτου. Κοίτα, δεις, υπάρχουν κάποιες πόλεις και η μορφολογία του εδάφους είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο ποδήλατο. Οπότε αν κάποιος θέλει να κάνει ποδήλατο, σαφώς θέλει μια ευθεία, να είναι flat το επίπεδο, να είναι επίπεδο μάλλον, συγγνώμη, οπότε να μπορεί να κάνει πιο εύκολα ποδήλατο. Και υπάρχουν κάποιες πόλεις που το έχουν αυτό, Καρδίτσα, Τρίκαλα, στην ΚΟ έχω δει κάποια πράγματα που εγώ και όταν ήμουν πολύ μικρός είδα ότι είχαν ποδήλατο και το λειτουργούν. Αλλά νομίζω και στη Ρόβο στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Και την ιδιαίτερη πατρίδα μου, η οποία στην πόλη έχει λίγο ανηφόρο κάτι φορές και στη διαδρομή έξω έχει κάποιες πολύ ωραίες διαδρομές, έχει κάποιες ανηφόρο κάτι φορές. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που σου είπα πριν, ότι αν κάποιος κάνει λίγο ποδήλατο, δεν είναι τίποτα να κάνεις φαντάσου 20-30 χιλιόμετρα. Αν σου το δείξουν σωστά, δηλαδή το να κάνεις 20-30 χιλιόμετρα είτε είναι ανηφόρητη κατηφόρα, άμα κάνεις λίγο ποδήλατο, φαντάσου έτσι λίγο να βρεις λίγο κενό, μπορείς να κάνεις διαδρομές που δεν το πιστεύεις. Απλά πολλοί φοβόμαστε και λέμε τώρα, αν πάω εγώ μια διαδρομή και δεν μπορώ να γυρίσω, αν πάω και έχει ανηφόρα και πρέπει να το σπρώχνω,
Αυτό τέλος πάντων, επειδή τα καινούργια ποδήλατα και η τεχνολογία είναι πανάλαφρα, έχουν ταχύτητες, έχουν ό,τι ειδών ταχύτητα θέλεις, δεν τίθεται θέμα λοιπόν. Άρα η μορφολογία πλέον δεν είναι το πρόβλημα. Συν τα ηλεκτρικά, συν όλα αυτά, απλά είναι μια ουτοπία τώρα να λες ότι δεν μπορώ να κάνω ποδήλατα. Είναι πανεύκολο πλέον. Εδώ κάναμε παλιά με τα πολύ βαριά τα σίδερο που κάναν διαδρομές. Αλλά φαντάζομαι είναι πανεύκολο πλέον. Οπότε, εκτός ότι είναι επίπεδες κάποιες πόλεις και βολεύει, μπορούν και πολλές άλλες να το κάνουν και σε οποιασδήποτε διαδρομές. Όπως δεν είναι ανάγκη να το κάνει όλη η πόλη. Δηλαδή, εντάξει, όταν μιλάμε για πόλη, δεν μιλάμε για την Αθήνα. Η Αθήνα θα μπορούσε να το κάνει σε επιμέρους διαδρομές. Δηλαδή, σε κάποιες διαδρομές που είναι σε κάποιους δήμους. Το να κάνεις από ποδηλατάδα 7, 8, 10 χιλιόμετρα σε κυκλικό επίπεδο είναι άνετο. Δεν είναι ανάγκη να ανέβεις ανεφορά κάτι φορές. Και φυσικά σου λέω ότι είναι πανεύκολο να γίνει κιόλας. Μου δίνεις και μια ωραία πάσα, γιατί πιστεύω τα επόμενα χρόνια, αυτό έλεγα και πριν κάνουμε τη σύνδεση, ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μια πενταετία περίπου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, που θα έχουμε αυτή τη μεγάλη ευθεία να διανύσουμε, που από ό,τι δείχνουν μακέτες, σχέδια κτλ. Θα είναι μέσα στο πράσινο, δίπλα στη θάλασσα, θα προσελκύει τον κόσμο να βγει με ένα ποδήλατο να κάνει τέτοιες διαδρομές. Εννοείται, αυτή η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι πανέμορφη. Μπορεί να, η διαδρομή θα είναι απίστευτη, είμαι σίγουρος, θα έχει ασφάλεια. Κοιτάξτε, τα προβλήματα μέχρι τώρα, γιατί δεν γινόντουσαν ποδηλατόδρομοι, ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα στην ασφάλεια. Τώρα όμως, επειδή πλέον το ανεπιδοτικό δίκτυο έχει μεγαλώσει, μπορεί να γίνουν πεζόδρομοι με ποδηλατόδρομους μαζί. Και επειδή θα φτιαχτούν όλα αυτά, η θέα θα είναι απίστευτη. Και πράγματι δεν έχει καμία ιδιαίτερη μορφολογική ιδιομορφία ώστε να μην κάνει κάποιο ποδήλατο εκεί. Νομίζω ότι μαζί έχουμε δει στο εξωτερικό. Θα φέρω ένα παράδειγμα που είχαμε βρεθεί στη Βουδαπέστη, όπου υπάρχει ο δρόμος, ο ποδηλατόδρομος και μετά το πεζοδρόμιο. Μου είχε κάνει μεγάλη αίσθηση που οι άνθρωποι το γνωρίζουν και το έχουν αναπτύξει χρόνια πίσω. Και δεν αναφέρω πιο αναπτυγμένες, όπως είναι η Ολλανδία που είναι κατεξοχήν χώρα. Καλά, ναι, εντάξει. Κοίτα, και ο Έλληνας δεν έχει πρόβλημα. Πίστεψέ με, έχει βάλει το ποδήλατο στη ζωή του, κάνει ποδήλατο. Εγώ τώρα θα αρχίσω να κάνω πιο πολύ και με τα παιδιά μου. Και αυτοί που έχουν οικογενειάρχες και έχουν και παιδιά και θέλουν μια ασφαλή διαδρομή για τα παιδιά τους, το βάζουν το ποδήλατο στη ζωή τους. Και νομίζω ότι υπάρχουν ποδηλατικές διαδρομές αρκετές. Στο Χαλάνδρι έχει ποδηλατική διαδρομή, σε κάποιους άλλους δήμους έχει. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο κερδίζει το ποδήλατο. Και στο φινάλε είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία μας. Αν ένας καρδιολόγος, να σου πω κάτι, για να το κρατήσει μέλος. Αυτό θα ήταν ερώτηση. Δηλαδή, τα πλεονεκτήματα, αν θα μπορούσαμε να φέρουμε κάποια επιγραμματικά πλεονεκτήματα κάνοντας χρήση του ποδηλάτου. Ναι, ένα πλεονέκτημα είναι στην υγεία μας. Ας πούμε, ακόμη οποιοδήποτε καρδιοπαθής που έχει ένα πρόβλημα ο άνθρωπος με την καρδιά του, το πρώτο πράγμα θα του πει ο γιατρός, επειδή δεν έχει καταδασμούς και επειδή δεν έχει αυτό το τζόκινγκ για την πίεση της καρδιάς, ή μπορεί να κάνει χαλαρό ποδήλατο και να μην πιέζεται, δεν θα του πει να κάνει τζόκινγκ, γιατί όπως και να έχει ένας μεγάλος άνθρωπος θα έχει καταπώνηση. Του λέει να κάνει ποδήλατο. Είναι το πρώτο πράγμα που του λέει να κάνει ποδήλατο. Και είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που το ποδήλατο είναι επιλογή πολλών καρδιολόγων, είναι αυτός. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά βλέπουμε μια τάση να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα, τον ποδηλατικό τουρισμό. Τελευταία διαβάσαμε σε δημοσιεύματα ότι ήρθε σε επικοινωνία του Υπουργείου Τουρισμού με έναν διεθνή οργανισμό ευρωπαϊκό, το Eurovelo, όπου έχει χαράξει διάφορες διαδρομές στην κεντρική Ευρώπη, με προοπτική να αναπτυχθεί και στη χώρα μας. Πώς φαίνεται αυτό, και θα ήθελα να συμπληρώσω ακόμη μια ερώτηση. Αν θα σου γινόταν μια πρόταση να συμμετάσχει σε μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού, που μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Θα σου πω ακριβώς, γιατί το γνωρίζω αρκετά το θέμα. Γιατί εγώ είχα φίλους και φίλους ποδηλάτες από την Ισπανία που παίρνουν την οικογένειά τους και ξεκινάνε την Ισπανία και καταλήγουν στο Άμστερνταμ. Είναι 1500 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, και τα κάνουν όλα. 50, 60, 70, 100 χιλιόμετρα τέλος πάντων, όσοι αντέχουν ανάλογα. Έχει στις διαδρομές, υπάρχουν μοτέλ, ξενοδοχεία, είτε με πεζοπορία μπορείς να κάνεις τα 1500, είτε με ποδήλατο μπορείς να τα κάνεις τα 1500. Εντάξει. Ναι. Είτε κάνεις ένα μήνα, είτε κάνεις δύο μήνες. Δεν έχει να κάνει και είναι τουρισμός. Αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Και εδώ τώρα υπάρχουν και χαράζονται κάποιες διαδρομές και μέσα εντός Ελλάδος, αλλά υπάρχουν διαδρομές που ενώνουν Τρίκαλα με πάλι εξίσου Άμστερνταμ, που να φτάνεις.
και εσωτερικές μες στην Ελλάδα, που είναι, θα το έλεγα, μονοπάτια. Ναι, και εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε και ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό το κομμάτι, που να δείξει ποδηλατικά μονοπάτια και πώς μπορεί να κάνει τουρισμό ο Έλληνας με το ποδήλατο. Και θα με ενδιαφέρει σαφώς. Όπως πέρα το ντοκιμαντέρ, σαν ντοκιμαντέρ, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω, και τώρα το συζητάμε με μεγάλο καναλί, να κάνω μια ποδηλατική, αμιγώς ποδηλατική εκπομπή, που να μπορέσει να τα εντάξει όλα αυτά, για να μπορεί ο άνθρωπος να ενημερώνεται. Εγώ με τρελή χαρά θα μπορούσα να το, και ήδη το συζητάμε, λέει, το project, να το προχωρήσουμε και να το εξελίξουμε, ώστε ο Έλληνας να κάνει πράγματι ποδήλατο και στο βουνό και σε οποιοδήποτε μονοπάτι. Πολύ καλή είδηση, γιατί χρειάζεται και το κομμάτι της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης. Αυτό που είπες, ότι πολλοί, επειδή δεν γνωρίζουν ότι πόσο εύκολο είναι να ανέβεις πάνω σε ένα ποδήλατο, θέμα ισορροπίας, θέμα ασφάλειας, δεν χρειάζεται να τρέχεις, αλλά χρειάζεται κάνεις μια χαλαρή ποδηλασία, ιδιαίτερα για άτομα της δικιάς μου γενιάς ή μεγαλύτερη. Γίνεται ψυχαγωγία και δεν γίνεται άγχος, ας πούμε, πώς θα κάνω την ορθό πεταλιά ή όχι κτλ. Δεν πάνε να γίνουμε αγωνιστές, δεν είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Κοίτα να δεις, υπάρχουν και καλά μέρος σε δήμους τώρα, υπάρχουν κάποιες... ας το έλεγα, διαδρομές μικρές, είτε πιστούλες κυκλοφοριακής αγωγής, που βολεύουν να κάνουν τα παιδιά να μπορούν να καταλάβουν τα σήματα, πότε κάνουν, πότε ξεκινάνε, πότε σταματάνε, να υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή γενικότερα πριν... Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβεί και μέσα από τα σχολιά και μέσα από ημερίδες, και θα ήταν καλό και εσύ και άλλοι συναθλητές σου να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο, και πολύ θετικό αν γίνει και μια εκπομπή, ας πούμε. Όπως ναι, εννοείται ότι η κυκλοφοριακή αγωγή, τα τεστ των ποδηλάτων ή όλα αυτά θα είναι ενταγμένα, ή αυτό που σου λέω με τον τουρισμό. Όπως μπορεί να γίνονται, εγώ κάποια στιγμή δημιουργήσα κάποια events με ποδηλατικούς μικρούς γύρους για παιδιά, που μπορούσα να τους κάνω μαθήματα δεξιοτεχνίας, απλά πράγματα που τους έφεραν πιο κοντά στο ποδήλατο, να τα αγαπήσουν και να γουστάρουν, να περάσουν όμορφα. Να κάνουν κάποιες μικρές διεξιοτεχνίες, να το κάνουν δικό τους, να δουν ότι και τα άλλα παιδιά το κάνουν και μπορεί να το κάνουν και αυτοί, και να το βάλουν στη ζωή τους. Φυσικά με μια ακαδημία και με κάποιες ακαδημίες που ήδη υπάρχουν και με κάποιες που προχωράμε, να μπορεί να γίνει και να υπάρχει αυτή η κυκλοφοριακή αγωγή, οπότε ο άλλος να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσει το ποδήλατο στον δρόμο. Πολύ σημαντικό. Επειδή σέβομαι τον χρόνο σου και καταλαβαίνω σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα, θα ήθελα να ρωτήσω. Και ποια ήταν τα σχέδιά σου αυτή την περίοδο, γιατί κάτι ετοιμάζεις. Και θα ήθελα να δω, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και την κοινωνική σου ευαισθησία και είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Τώρα θα είμαστε το καλώς των πραγμάτων, αν δεν έχουμε κανένα περίεργο lockdown, εύχομαι να μην υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα θα δημιουργήσαμε ένα χώρο που διασκέδασης και στο χώρο της εστίασης, θα το έλεγα, εδώ στο Santa Claus Kingdom, που είναι στο ΜΕΚ Παιανίας, θα ξεκινήσει 4 Δεκεμβρίου και θα λήξει 6 Ιανουαρίου των φώτων. Θα είμαστε ένα μήνα εκεί, θα μπορούν να παίξουν παιδιά, να διασκεδάσουν. Εμείς θα παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες άλλες και θα είμαστε εκεί. Εύχομαι. Και τώρα έχει τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι πρόλαβα στο τσάφ και ήρθα, αλλά είμαι εδώ. Που είμαι εδώ, είμαστε καλά. Παναγιώτη, είσαι φίλος μου και σε αγαπάω και ξέρεις πολλά χρόνια. Το ξέρω και το εκτιμώ. Ξέρω, έχεις κάνει σοβαρή δουλειά και αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη. Ιντερνετικά, ξεϊντερνετικά, είσαι εδώ, πληροφορείς τον κόσμο και οσδήποτε θέλει να τη δει την εκπομπή, οπότε... η αγάπη αυτή που έχεις για αυτό που κάνεις φαίνεται. Εγώ από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου, και εύχομαι και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, γιατί μας έχει κάνει έτσι η πανδημία σε ένα τέτοιο σημείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις, και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Προχώρα, ενημέρωνα τον κόσμο. Έχεις πολύ ωραία θέματα και ο κόσμος θα γουστάρει και το ξέρω. Προχώρα, παίρνω όμορφα. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
Συνεχίζουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Χειμονέτο Ολυμπιονίκη, στην Ποδηλασία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι του ποδηλατικού τουρισμού και να αναφέρω σχετικά ότι έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό συντονιστικό κέντρο όπου μελετά συντονίζει απαραίτητες εργασίες για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, η Ελλάδα έδειξε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ώστε να αναδειχθούν μικρά χωριά, κομοπόλεις που να συμβαίνονται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ο Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήλωσε υποστηρίξαμε το αίτημα για τη δημιουργία συντονιστικού κέντρου του Eurovelo που θα προωθήσει στην Ελλάδα τον ποδηλατικό τουρισμό, ο οποίος αποτελεί ένα δυναμικό τομέα που συνδυάζει τις ήπιες μορφές μετακίνησης με τη δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος από κοντά την ομορφιά της ελληνικής φύσης. Να θυμίσουμε ότι σε άλλη μας εκπομπή είχαμε αναφέρει τις μορφές τουρισμού και είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε τέτοια ανάπτυξη για τον τουρισμό και είμαστε και προνοητικοί, γιατί πολύ αργότερα κατατέθηκε πρόταση στη Βουλή νομοθετικού περιεχομένου, το οποίο είναι και νόμος του κράτους για τις διάφορες μορφές τουρισμού. Επόμενο βήμα είναι να επεκτείνουν τις διαδρομές και σε άλλες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία, το παιδινό ανάγλυφο της οποίας ευνοεί ιδιαίτερα τη χρήση του ποδηλάτου. Επίσης, η Υπουργός του Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι το πρώτο βήμα για τη συντονισμένη και άρτια προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού στη χώρα μας μόλις έγινε. Η επέκταση των διεθνών ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo στην πατρίδα μας αποτελεί καταλήτη στην προσπάθεια εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος αλλά και του επαναπροσδιορισμού του επί τη βάση των αρχών της βιωσιμότητας. Και σε μια φιλοσοφία της πράσινης ανάπτυξης, νομίζω δεν θα μπορούσε να μην είμαστε από τους πρώτους που θα αναδεικνύαμε το ποδήλατο μέσω μετακίνησης και ψυχαγωγίας και βοήθεια σε θέματα υγεία, όπως πολύ σωστά είπε ο καλεσμένος μας. Το Eurovelo είναι ένα δίκτυο που συνδέει τις ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει 17 ποδηλατικές διαδρομές με μήκος που ξεπερνά τα 51.000 χιλιόμετρα πιστοποιημένων διαδρομών και διασχίζει 42 χώρες. Ενώ όταν ολοκληρωθεί, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 70.000 χιλιόμετρα. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο, ακούστε νούμερο, περίπου 5,3 εκατομμύρια επισκέπτες οι οποίοι κάνουν διακοπές με ποδήλατο στην Ευρώπη, συνδυάζοντας συχνά το ταξίδι και με άλλα μέσα μεταφοράς. Την Ελλάδα διατρέχουν 3 ευρωπαϊκές ποδηλατικές διαδρομές, η UV8, UV11 και UV13. Στη Δυτική Ελλάδα, η μεσογειακή διαδρομή UV8 είναι 5.900 χιλιόμετρα και ξεκινά από το Καντίφ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, όπως χαρακτηριστικά μας είπε για την Ισπανία ο καλεσμένος μας, και καταλήγει μέσω Ιγουμενίτσας στην Αθήνα, διατρέχοντας στο ελληνικό έδαφος στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής. Από το βορρά στο νότο, η διαδρομή UV11, 6.000 χιλιόμετρα, ξεκινά από το βόρειο ακροτήριο της Νορβηγίας και καταλήγει μέσω Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, διατρέχοντας τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θερεάς, Ελλάδας και Αττικής. Η διαδρομή UV13, 10.400 χιλιόμετρα, ξεκινά από τον Αρκτικό ωκεανό και τη θάλασσα της Μπάρνερς, τα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας και καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα, διασχίζοντας στην Ελλάδα σε 2 τμήματα. Από τον Προμαχώνα Σερών ως την εξοχή Δράμας και από το Κυπρίνο ως τις Καστανίες Εύρου, κατά μήκος του Άρτα ποταμού, διατρέχοντας τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι η συμμετοχή της χώρας μας στον ποδηλατικό τουρισμό. Ελπίζουμε σιγά σιγά να μπει η φιλοσοφία του ποδηλάτου πιο ενεργά
και στη χώρα μας και στους πολίτες, όπου θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη και της τοπικής οικονομίας. Θα μείνω σε αυτό που είχε πει ο Υπουργός κ. Παπαδόπουλος, θα επαναλάβω μάλλον, ότι με αυτό το δυναμισμό μετακίνησης τόσο πληθυσμού τους ποδηλατοτουρίστες, όπως έχουν χαρακτηριστεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη στα χωριά και στις κομοπόλεις. Επειδή βρίσκεται η χώρα σε μια φάση ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε μορφής του τουριστικού προϊόντος στο το δεκάμηνο. Και όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε και από την Υφυπουργό το τελευταίο διάστημα και από ευθύνοντες του τουρισμού, ότι δεν πρέπει η τουριστική περιοχή να σταματάει το Σεπτέμβριο, αλλά να έχει μία συνέχεια, διότι πολύ απλά λέει ο λαός, αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, έχει φυσικές ομορφιές και δεν είναι μόνο, χωρίς να θέλουμε να θέλουμε, η νησιωτική χώρα, αλλά και η ενδοχώρα έχει φυσικές ομορφιές να επιδείξει. Και μέσω του ποβλητικού τουρισμού μπορούν να αναδειχθούν αυτές οι ομορφιές επίσης. Τέλος, θα θέλαμε να πούμε ότι στο επόμενο διάστημα θα αναπτύξουμε άλλες μορφές τουρισμού. Λίγα συντόμως θα έχουμε θέμα για τον αλευτικό τουρισμό, όπου θα πω ότι λέει ένας ευφυής συμπατριώτης μας σκέφτηκε το προφανές να αναδείξει τον θαλάσσιο πλούτο, κάτι το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό. Έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το εντάξουμε σε επόμενη εκπομπή. Μην ξεχνάμε ότι λίγα συντόμως έχουμε και την έκθεση σκαφών όπου θα γίνει τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου. Από εμένα, τον Παναγιώτη Κωνσταντίδη και την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο», σας ευχόμαστε καλό βράδυ και προσοχή στον δρόμο.